Και πάω τώρα στον κύριο Γιώργο Πιτσούλη, και πάλι στην περιφέρεια Κρήτης, υπεύθυνο για τις κινητές μονάδες της περιφέρειας. Η κινητή οδοντιατρική μονάδα της περιφέρειας Κρήτης κάνει ή συνεχίζει το tour της στα δημοτικά σχολεία της Κρήτης, μεταξύ Ηρακλείου και Ερεθύμνου, αυτές τις ημέρες για τη στοματική υγεία των παιδιών μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές, στα ακροάτριές σας και χρόνια πολλά. Βεβαίως, συνεχίζει. Χρόνια πολλά, μισό, χρόνια πολλά γιατί, μεταφορικά κυριολεκτικά. Για τους λευτέριδες, εντάξει, και για τα Χριστούγεννα. Βέβαια σήμερα οι μέρες είναι γιορτινές και πρέπει να έχουμε αυτό τον τόνο, μας αρέσει. Κύριε Πιτσούλη, δεν το καταλάβαμε ότι έχουμε φτάσει στα Χριστούγεννα, πιστέψτε με, τόσα που έχει ο καθένας μας. Δεν το έχουμε καταλάβει πολύ, γιατί είναι πολλά αυτά τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας μας. Αλλά ναι, έχετε δίκιο. Είναι ό,τι καλύτερο να χαμογελάς και να στέλνεις ευχές στον κόσμο. Και να παίρνουμε χαμόγελα από τα παιδιά. Και το λέω και μεταφορικά και ουσιαστικά, και γιατί τα παιδιά μας δίνουν ζωή. Αυτές οι μέρες είναι για τα παιδιά πιο πολύ. Mm-hmm. Και εμείς χαιρόμαστε μαζί τους. Και πρέπει να δημιουργούμε το περιβάλλον και τον κόσμο έτσι ώστε να είναι χαρούμενα και να έχουν προοπτική και να έχουν μέλλον. Mm-hmm. Και πείτε μας. Και γι' αυτό, ιδιαίτερα με το χαμόγελο των παιδιών, ασχολούμαστε πάρα πολύ εντατικά, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, με την κινητή οδοντιατρική μονάδα και με όλο το εγχείρημα του Κάστορα, το παραμύθι που έχετε στηρίξει κι εσείς, τον γιατρό τον Κάστορα, των δοντιών, τον Μάστορα, που έχει κάνει μια μεγάλη επιτυχία προσεγγίζοντας τα παιδιά με το δικό τους παραμυθένιο τρόπο. Η μονάδα έχει ξεκινήσει και πάλι από σχολείο, σε όλη την Κρήτη. Αυτές τις μέρες θα είναι, όπως είπατε και εσείς και όπως είδατε, στο δελτίο τύπου Ηράκλειο και Ρέθυμνο, μέχρι να τελειώσει μέχρι να πάμε στις γιορτές. Μετά προγραμματίζεται και στη συνέχεια για όλες τις περιφερειακές ενότητες, όπου βλέπει παιδιά πρώτης και δευτέρας δημοτικού, εκτός αν είναι τα σχολεία μικρά και έχουν μέχρι 30-40 παιδιά, μπορεί να τα δει όλα τα παιδιά. Ναι. Τα οποία τα βλέπει, γίνεται φθορίωση, γίνεται έλεγχος, τους διδάσκει με έναν τρόπο παιδικό τι πρέπει να κάνουν, τι δεν πρέπει να κάνουν, τι πρέπει να αποφεύγουν. Αυτό η προσπάθεια έχει αγκαλιαστεί και με το παιδικό παραμύθι, τον γιατρό τον Κάστορα, τον δοντιόν τον Μάστορα, που έχει μοιραστεί σε πολλές χιλιάδες αντίτυπα στα παιδιά και που η μονάδα όλη έχει έτσι παραμυθοποιηθεί, να μου επιτραπεί ο όρος. Και έχει γίνει Κάστορας και έχει κούκλες και τα παιδιά τους αρέσει να την προσεγγίζουν. Μα το ζητούμενο είναι τα παιδιά με έναν τρόπο να έρθουν κοντά. Και ξέρετε, το ερώτημα όση ώρα μιλούσατε που γεννήθηκε σε μένα ήταν το εξής, κύριε Πιτσούλη. Πώς φτάνετε εσείς στα σχολεία? Αυτό δεν σας το έχω ρωτήσει ποτέ. Παίρνετε τα αιτήματα από τους διευθυντές των δημοτικών σχολείων ή εσείς επικοινωνείτε αυτό μαζί τους και επιλέγετε? Τώρα το πρωί ο συνεργάτης μου αυτό ακριβώς μου είπε. Είναι αυτό που έχει οριμάσει σιγά σιγά. Η προσπάθεια αυτή έχει αγκαλιαστεί πραγματικά από τα σχολεία, από τους διευθυντές και από τους γονείς. Γιατί τα παιδιά για να ελεγχθούν πρέπει οι γονείς να συνενέσουν υπογραφή. Και για να ελεγχθούν και για να φθοριωθούν. Με υλικά μια χρήσεως πάντα, και τα οποία υλικά τα παίρνουν τα παιδιά και για λόγους παιδευτικούς. Να θέλουμε να σπάσουμε κάποια στεγανά, κάποια ταμπού. Την άσπρη ποδιά, θα σου κάνω τη βελόνα. Ξέρετε, αυτά που λένε στα παιδιά, κακώς τα λένε, και προσπαθούμε να τους δείξουμε ένα άλλο δρόμο. Τι να κάνουμε τώρα, οι μαμάδες μας και οι μπαμπάδες μας και οι γιαγιάδες μας, τότε, εκείνα τα χρόνια, δεν ξέρανε και κανένα άλλο τρόπο να μας φοβήσουν με τις αταξίες μας, και έτσι μας φοβήσανε. Βέβαια. Να ξέρετε ότι συνεχίζεται εν ολίγης ή εν πολλής, και πρέπει αυτό το στεγανό να το σπάσουμε, αν θέλετε. Με την εισαγωγή του Κάστορα στην διαδικασία αυτή και του παραμυθιού, και πρέπει να σας πω, πριν πάω στην επόμενη ερώτηση, πρέπει να σας πω ότι στα σχολεία που θα πάει τώρα η μονάδα ακολουθείται και από ένα θεατρικό, ένα διαδραστικό δρόμενο που γίνεται στα παιδιά γύρω στα 35 με 40 λεπτά. Ένα παιχνίδι είναι, που είναι μια παρμένο από τον Κάστορα, από το παραμύθι, για να προσελκύσει πολύ περισσότερο τα παιδιά. Τα παιδιά, θα σας πω, όπως μου το λένε οι γονείς και οι δάσκαλοι, ξετρελαίνονται. Πάνε στο σπίτι, παίζουν τον Κάστορα, παίζουν όλο το παιχνίδι. Μάλιστα. Το οποίο στο τέλος το δίηγημα αυτό έχει ως ωφέλειες
τη στοματική υγεία. Απαντήστε μου ωστόσο στο ερώτημά μου που δεν μου απαντήσατε. Ναι, βέβαια, το ερώτημα είναι ότι μέχρι τώρα γινόταν η διασπορά σε συνδυασμό με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και με το χάρτη που είχαμε, βλέποντας σε ποια σχολεία δεν έχουμε πάει. Δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα σχολεία κάθε χρόνο, οπότε προσπαθούμε να καλύπτουμε, γι' αυτό πάμε και σε δύο τάξεις, ώστε αν δεν πάμε τη μία να πάμε την άλλη. Από πέρυσι, από πέρυσι και μέχρι τώρα, έχουμε πολλά αιτήματα από διευθυντές σχολείων και από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που σημαίνει ότι πάει καλά. Αυτό και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε, βλέπουμε 5 με 6.000 παιδιά το χρόνο. 5 με 6.000 παιδιά το χρόνο. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ το εξής. 5 με 6.000 παιδιά το χρόνο. Ας πούμε την φετινή χρονιά, διότι και τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε και η πανδημία. Δεν θέλω να τη βάλουμε. Η πανδημία δεν κινήθηκε μόνο. Μα ακριβώς. Και δεν τη βάζουμε μέσα σε όλα αυτά. Ναι. Η τελευταία χρονιά που κινήθηκε η πανδημία. Αυτά τα παιδιά τα οποία είδε ο γιατρός, έγινε η φορείωση ή οτιδήποτε όλο. Σε τι ποσοστό μιλάμε από τα 5 με 6.000 παιδιά με προβλήματα στοματικής υγείας? Δεν μπορώ να σας το πω. Έχουμε παρουσιάσει όμως, δεν το έχω υπρόχειρο, γι' αυτό σας λέω. Παρουσιάζουμε κάθε χρόνο τα αποτελέσματα. Τι έχουμε σε τεριδονισμό, τι έχουμε σε ουλίτιδες. Τα παρουσιάζουμε αυτά τα αποτελέσματα, αλλά βελτιώνονται. Να ξέρετε, μας το λένε και οι οδοντιατρικοί σύλλογοι, ότι έχουμε μια σαφής βελτίωση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα. Και αυτό είναι καλό. Και ξέχασα να σας πω ότι σε αυτό το εγχείρημα, σε αυτή την προσπάθεια φέτος, μέσω των διευθύνσεων εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας, μοιράσαμε στις πρώτη και δευτέρα τάξη του Δημοτικού, μοιράζονται και τώρα 13.000 οδοντόβουρτσες που έχουν εγκριθεί από τους οδιατρικούς συλλόγους και από την Ομοσπονδία των Οδιατρικών Συλλόγων, που έχουν πάνω το σηματάκι του Κάστορα, έτσι για να είναι και αυτό παιδικό, ώστε να είναι ακόμη πιο ελκυστικό για τα παιδιά αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πιτσουλή, σε ό,τι έχει να κάνει με την μονάδα του μαστογράφου, σε τι κατάσταση είμαστε αυτή? Είναι μια χαρά είναι η κατάσταση. Τρεις φορές την εβδομάδα βγαίνει τώρα σε αυτή τη φάση ο μαστογράφος έξω. Αυτές τις μέρες θα είναι σε χωριά της Παιδιάδας, νομίζω θα είναι στις γωνιές, στις ποταμιές, Καρταμονίτσα θα είναι. Και θα συνεχίσει μέχρι και λίγο πριν τις γιορτές και μετά πάλι με τον καινούριο χρόνο. Δεν σταματάει το ταξίδι, μετά θα βγούμε και εκτός. Ήταν και στη Μήλο, μας ζητήθηκε να πάει στη Μήλο που δεν υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχει καν μαστογράφος. Ενώ δεν είναι περιφέρεια Κρήτης, πήγε μαζί με τους γιατρούς του Αιγαίου για να προσφέρει και εκεί το έργο της. Και συνεχίζεται δυναμικά. Πρέπει να σου πω ότι ο μαστογράφος είναι πια ψηφιακός. Κάνουμε 20 μαστογραφίες την ημέρα. Συνεργαζόμαστε με τους πολιτιστικούς συλλόγους επιτοπλίστων, γιατί έχουν την αμεσότητα να πείσουν τις γυναίκες να έρθουν να εξεταστούν, και στόχος μας είναι, εμάς ο στόχος μας είναι να καταφέρουμε γυναίκες που δεν έχουν κάνει ποτέ μαστογραφία, ενώ έχουν το ηλικιακό όριο, δηλαδή άνω των 40, να προσεγγίσουν το μαστογράφο. Και πιστέψτε με, το καλύτερο μέσο, ο καλύτερος μας συνεργάτης είναι ο πολιτιστικός σύλλογος κάθε περιοχής, όχι μόνο των χωριών και των πόλεων. Έχουμε δει πολλές φορές σε πόλεις, στο κέντρο της πόλης, οι γυναίκες να έχουν περάσει το όριο, να είναι 60 χρόνια, ας πούμε, 65, και να μην έχουν ιδέα τι είναι αυτό. Και κατάφερε ο πολιτιστικός σύλλογος να τους φέρει κοντά. Όπως και τα εργατικά κέντρα, οι ενορίες, είναι εταίροι μας. Είναι δηλαδή μια πανστρατιά γίνεται σε αυτό, και δόξα τω Θεώ, πολεμάμε όλοι μαζί. Γιατί έτσι μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα. Είναι ό,τι καλύτερο λοιπόν. Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ό,τι έχει να κάνει με την κινητή μονάδα για τα παιδιά, για τα δοντάκια τους, όπως επίσης και ο μαστογράφος, ο οποίος τρεις φορές την εβδομάδα βρίσκεται έξω τώρα, ναι, για να βοηθήσει τις κυρίες οι οποίες πρέπει να μπουν μέσα σε αυτό το κομμάτι της πρόληψης. Είπαμε ότι η πρόληψη πάντα σώζει, το έχουμε πει πολλές φορές. Και σας τιμά και εσάς ως άνδρα που το λέτε πάρα πολλές φορές και μέσα από τη συχνότητα του 984, ότι ο καθένας πρέπει να λέει στη γυναίκα του, στη μάνα του, στην αδελφή του, στο παιδί του, ότι από κάποια ηλικία και μετά σαφέστατα μπορεί να προλάβει και να προλάβει δυσάρεστα πράγματα. Θέλετε να σας πω κάτι, μια και το λέτε? Είναι σημαντικός ο δικός σας ρόλος των μέσων ενημέρωσης, διότι η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική σε αυτό, πρώτον. Δεύτερον, μετά από μια μεγάλη έρευνα που κάναμε σε 4.000 γυναίκες, όσους ξέρουν από αυτά, ξέρουν ότι είναι τεράστιο το νούμερο. Εδώ ένα γκάλο πανελλήνιο είναι 1.000 γυναίκες, φανταστείτε σε 4.000 γυναίκες. Μας έδειξε ότι είναι τις πεποιθήσεις μιας γυναίκας για να πάει να κάνει μαστογραφία ή όχι,
παίζει σημαντικό ρόλο ο γιατρός της και ο άντρας της, παρακαλώ πολύ, ο σύζυγός της, το βρήκαμε στην έρευνα αυτό. Όπως επίσης στο γιατί δεν κάνουν, ένα σοβαρό ποσοστό είναι ο φόβος του αποτελέσματος, παράδειγμα. Σας λέω, το οποίο είναι και αυτό ένα στεγανό, το πρέπει να το σπάσουμε με διάφορους τρόπους και είμαστε εδώ να το κάνουμε αυτό. Μάλιστα. Γιατί η πρόληψη σώζει πραγματικά ζωές. Ενώ έχουμε αύξηση των κρουσμάτων στην Κρήτη και προοπτικά τα μοντέλα μας δείχνουν ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων, συγχρόνως, παρόλο που σε απόλυτο αριθμό αυξάνεται και σε απόλυτο αριθμό μειώνονται οι θάνατοι. Διότι βρίσκουμε τα ευρήματα νωρίς. Και έτσι είναι η άσχημα. Έρευνα σε 4.000 γυναίκες στην Κρήτη, θέλετε να πείτε, που έγινε πότε? Στην Κρήτη. Έγινε πριν από 4 χρόνια. Τώρα θα ετοιμαστούμε να κάνουμε άλλη μία. Για να δούμε, ναι, πρέπει να κάνουμε άλλη μία, να δούμε, θα το κάνουμε από το καινούριο χρόνο, θα τα ξεκινήσουμε αυτά. Ωραία. Για να έχουμε μια εικόνα που είμαστε. Έτσι, για να δώσουμε με αυτά τα αποτελέσματα να βγάλουμε την καινούρια πολιτική πρόληψη. Όλα αυτά είναι δώρα. Για την κάθε μία από εμάς, για το κάθε παιδί, με την κινητή μονάδα κλπ. Όπου μπορεί και με τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες οι οποίες υπάρχουν. Θέλω, κύριε Πιτσούλη, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα να έχετε. Καλά να είστε. Καλημέρα. Και χρόνια πολλά και καλές γιορτές να έχουμε. Καλά να είστε. Ευχαριστώ επίσης. Καλή σας μέρα.